Νέα μαργαρίνη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η δική μας μαργαρίνη. Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας. Το καλύτερο στη διατροφή μας. Άρη, πάρε μια βαθιά ανάσα, θα πω εγώ τα υλικά και πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για την σημερινή μας συνταγή. Θέλουμε λοιπόν τα ακόλουθα. 1 κιλό μπαρμπαστάθι σπανάκι καθαρισμένο, μισό φλιτζάνι χαραλαμπίδης Κρίστης, μαργαρίνη βίκανη στήσιμη, κρεμμύδι, ένα πράσο, μισό φλιτζάνι ρύζι καρολίνα ή γλασέ, ένα φλιτζάνι χυμό ντομάτας, αλάτι και πιπέρι. Πολύ σωστά, Χριστιανά μου, αυτά είναι τα υλικά μας. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να προσθέσετε και την original μαργαρίνη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Εγώ αυτή θα χρησιμοποιήσω γιατί αυτή είναι ανοίξα. Αλλά μπορεί να την κάνει και νηστήσιμη κάποιος. Ναι, μαζί με τη βίκα. Φτιάξτε το σπανάκι, φτιάξτε όσο τα παιδιά σας. Είναι πολύ θρεπτικό. Εμένα προσωπικά μου το φτιάχνει και συνεχίζει να μου το φτιάχνει η μητέρα μου. Λοιπόν, θα ρίξετε τη μαργαρίνη σε έναν τηγάνι μέχρι να κάψει και θα συνεχίσετε εδώ με το κρεμμυδάκι το ψιλοκομμένο. Θα το ρίξετε μέσα να σοταριστεί γι' αυτό. Δεν θέλω να αφήσετε πολύ τη μαργαρίνη να κάψει, θέλω να είναι σε αυτό το σημείο που σας τη δείχνω τώρα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσει να σοτάρετε το κρεμμυδάκι. Ωραία. Δυνατή η φωτιά. Δυνατή η φωτιά, σωστά, Χριστιανά μου. Εγώ λόγω τηλεοπτικού χρόνου έχω βράσει το ρύζι, το γλασέ ή την καρολίνα, τι θα χρησιμοποιήσετε. Εσείς με τη δοσολογία που σας έχω δώσει μπορείτε να την κάνετε μέσα στο τηγάνι, γιατί το υγρό στοιχείο που θα δώσουμε μέσα θα είναι ο χυμός ντομάτας. Ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εδώ με το πράσο, το οποίο θα το ρίξουμε και αυτό μέσα στο τηγάνι έτσι για να αρωματιστεί και αυτό και να σοταριστεί. Και θα συνεχίσουμε με το σπανάκι μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπαρπαστάθης σπανάκι κατεψυγμένο. Εγώ έχω πάρει και φρέσκο. Ό,τι γουστάρετε μπορείτε να κάνετε. Ωραία. Και τα δύο είναι πολύ ορθά σε αυτήν τη συνταγή. Θα συνεχίσουμε εδώ με το σπανάκι μας. Και θα άλλα το πιπερώσουμε. Προσπάθησα να βάλω γαντεάκια για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, ή μεγαλώσαν τα δάχτυλα μου. Η ψυχολογία σου σήμερα είναι. Ξέρεις, καμιά φορά αυτό που λες, δεν με χωρούν οι τόποι. Κάπως έτσι. Ναι, δεν σου συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Όταν δεν είσαι φορές καλά, να μην μπορείς να το βρεις, ρε παιδί μου. Είναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε έτσι εδώ να μαραθεί. Εμείς έχουμε προσθέσει έτσι για περισσότερη γεύση χυμό ντομάτας. Εσείς μπορείτε να το κάνετε το λεγόμενο. Να το πω το λεγόμενο ορφανό, δηλαδή χωρίς ντομάτα σπαναχωρίζω. Μπορείτε επιπλέον, αν θέλετε, μπορείτε να δώσετε οξύτητα βάζοντας μέσα λεμόνι. Στην Ελλάδα προσθέτω και λίγο άνηθο πολλές φορές. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Γενικότερα, είναι μια βάση το σπαναχωρίζω για να αναπτύξετε και να προσθέσετε ό,τι μπαχαρικά θέλετε εσείς. Εννοείται ότι είναι και πολύ ωραίο συνοδευτικό για τα κρεατικά, τα ψαρικά ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα αλατάκι, πιπεράκι τούτο. Δεν πειράζει, θα βάλεις και το αλάτι και θα μας πεις πιπέρι. Τέλεια. Καταλάβαμε εμείς. Ναι. Θα περιμένουμε έτσι λίγο να μαραθεί εδώ. Και θα συνεχίσουμε με το ριζάκι μας. Εγώ, όπως σας έχω πει πιο πριν, το έχω βράσει λίγο, ώστε να κλέψω λίγο. Έχω βάλει το γλασέ. Μου αρέσει περισσότερο το γλασέ εμένα στο σπαναχώριζο, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το καρολίνα. Δεν σημαίνει ότι το πασμάτι τα άλλα είναι λάθος, απλά δεν είναι τόσο πολύ κοντά στα γνωστά πιλάφια που έχουμε μάθει μέσω της ιστορίας μας ή της οικογένειάς μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα και το ριζάκι μας. Θα ανακατέψουμε ξανά. Το ριζί απλά το βράζεις, Γιώργο μου, ούτε ζωμό ούτε τίποτα. Εγώ το έχω βράσει, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα στο. Εγώ το έχω βράσει τώρα, αλλά στην ουσία είναι μαζί με το χυμό που το έχουμε κάνει στη συνταγή που δείχνουμε σήμερα. Δηλαδή, αν το ρίχναμε κανονικά, θα βάζαμε τον ντομάτο χυμό. Αν δεν θα βάλετε τον ντομάτο χυμό, τότε στο μισό φλιντζάνι ρύζι θα βάλετε ένα φλιντζάνι ή νερό ή ζωμό. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα ανακατέψετε ακόμα λίγο εδώ. Και θα ρίξουμε μέσα τον ντοματοχυμό μας. Μέσα και ο ντοματοχυμός. Εγώ έχω φέρει και λίγη φέτα Χαραλαμπίδης Κρίστης που θα γαρνίρω αυτό το πιάτο γιατί μου αρέσει πολύ το σπαναχωριζό με τη φέτα. Του πάει πάρα πολύ. Του πάει πάρα πολύ η αλήθεια. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε καλά. Και θα σερβίρουμε, Χριστιανό, έχουμε βάλει όλα τα υλικά. Έχουμε βάλει όλα τα υλικά. Εδώ νομίζω τα από πάνω είναι και ντεκόρ. Απλά δεν έχω βάλει όλο το σπανάκι έτσι να δείχνει πιο πλούσιο, αλλά εντάξει, το προσπάθησα. Ναι, λοιπόν. Όχι, εντάξει. Υπάρχουν και χειρότερα. Την προηγούμενη φορά δεν βάλαμε το σπανάκι. Στο γαλακτομπούρεκο τη ζάχαρη.
Είναι... Το σπαναχωρίζω, ήταν το θεϊκό μου γράμμα. Το σπαναχωρίζω χωρίς Παναγία. Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος. Θα πάρω έτσι μια κουτάλα για να σερβίρω. Θα την πάρω αυτή. Και θα θρηματίσω εδώ πάνω την φέτα. Εύκολο, γρήγορο το πιάτο μας. Εύκολο και γρήγορο, νόστιμο, θρεπτικό. Πάρα πολύ ωραία. Βιταμίνες. Πολύ ωραία. Το αφήνεις έτσι πράσινο το σπανάκι, το βλέπουμε. Ναι, μου αρέσει πολύ να είναι γενικά τα λαχανικά χρηστένα μου, να μην τα ταλαιπωρούμε στο μαγείρεμα, γιατί χάνουν όλη τη δύναμή τους κατά κάποιον τρόπο. Ναι, λοιπόν, πολύ ωραία. Θα χρηματίσουμε εδώ με λίγη φέτα από πάνω. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Ναι, πόσο ήταν και θέμα αγούστου και λοιπά, το τι βάζει ο καθένας από εμάς. Λοιπόν, και λίγο ροζ πιπεράκι από πάνω έτσι για περισσότερη νοστιμιά και είμαστε έτοιμοι. Τα φιλαράκια βάρτα και αυτά αφού το έχεις φέρει. Α, ναι, ναι, ναι. Είναι... Και τα φιλαράκια από πάνω. Εντάξει, τώρα σας το έχω κάνει λίγο έτσι κουρμέσεις. Μπορείτε απλά να βάλετε την κατσαρόλα εκεί, να θρηματίσετε από πάνω το... Τη φέτα και μια χαρά. Τη φέτα. Και όλη η οικογένεια γύρω από το τραπέζι. Πολύ ωραία. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα, Χριστιανά μου. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, είναι και η τύχη σου, ρε Γιώργο. Δηλαδή, είναι το τελευταίο διάστημα έχουμε πολύ δύσκολα θέματα πριν από τις συνταγές. Είναι η τύχη μου, αλλά... Όχι, δεν είναι η τύχη σου, κατάλαβες πώς λέω. Μια χαρά είναι η τύχη σου. Αν και σε ξέρω αρκετά χρόνια, σήμερα με κάνεις να χαμογελάσω γιατί είχα μια δύσκολη ημέρα. Όταν ήρθες μέσα στην κουζίνα και τώρα μου φεύγες, μου λέει η Χριστίνα, ξέχασα να σου πω κάτι, ότι σ' αγαπώ. Πραγματικά, καθημερινά αυτό πρέπει να λέτε στους γονείς σας, στα αδέρφια σας, στους φίλους σας, στους συνεργάτες σας. Είναι η αγάπη που ενώνει τους ανθρώπους. Μα αφού σε αγαπώ. Αυτό. Πάντα το λέγια μου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.